Απελπιστική είναι η κατάσταση με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του Ρεθύμνου. 140 περίπου είναι τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην πρωτοβάθμια ξεπερνούν τα 250. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί του νομού, μέσω παράστασης διαμαρτυρίας, έθιξαν για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς τα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Φαίνεται πως η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κυρίου Πιερακάκη μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα εκτός από τους εκπαιδευτικούς. Και ας ακούγεται ότι έχουν καλυφθεί όλα τα σχολεία και όλα τα σχολεία έχουν ξεκινήσει κανονικά, είναι πάρα πολλά τα 140 κενά για το ξεκίνημα της χρονιάς. Υπάρχουν πολλά σχολεία, κυρίως στην επαρχία, τα οποία δεν έχουν καθηγητές. Τη μεγαλύτερη πληγή αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή, όπου οι ελλείψεις αγγίζουν τις 180 και τις 56 σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αντίστοιχα. Η παράλληλη στήριξη έχει γίνει ένας αγώνας δίχως τέλος, αφού η εγκύκλιος ουσιαστικά θέλει έναν εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει ταυτόχρονα περισσότερα παιδιά που χρειάζονται όμως αποκλειστική υποστήριξη. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να καλύπτει στην ίδια τάξη παραπάνω από 2, 3 ή ακόμα και 4 μαθητές που έχουν πλήρη γνωμάτευση για εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξης. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, παιδαγωγικά είναι λάθος. Η αντίστοιχη δομή, τα κεδασί, αν έχουν δηλώσει ότι αυτοί οι μαθητές χρήζουν πλήρη κάλυψη και έναν εκπαιδευτικό να έχουν δίπλα τους, θα έπρεπε η πολιτεία να αγκαλιάσει τους μαθητές αυτούς και να τους υποστηρίξει με εκπαιδευτικό σύμφωνα με τη γνωμάτευση που έχει από τον αντίστοιχο ειδικό φορέα που είναι το κεδασί. Στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Ένας καθηγητής μοιράζεται ανάμεσα σε πολλά παιδιά. Μερικά παιδιά δεν έχουν καν παράλληλη, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το σχολείο. Και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν σωστά τη τάξη. Με αγωνία αναμένεται η δεύτερη φάση των προσλήψεων, χωρίς όμως να δίνει πολλές ελπίδες, αφού σύμφωνα με τα σωματεία τα κενά συνεχίζουν να μην καλύπτονται. Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε τι ποσοστό θα καλυφθούν τα κενά. Θεωρώ όμως βέβαια ότι και μετά τη δεύτερη φάση θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κενά. Είναι 10.000 οι διορισμοί των αναπληρωτών στην επόμενη φάση. Πάλι είναι πολύ λίγες, πάλι δεν θα καλυφθούν τα κενά και πάλι θα φωνάζουμε για το να καλυφθούν οι θέσεις των καθηγητών. Εμπειρικά τα τελευταία χρόνια έχει δείξει η εμπειρία μας ότι δεν καλύπτονται τα κενά αυτά ούτε στην ειδική αλλά ούτε και στη γενική αγωγή.